Εγώ να συμφωνήσω ότι τα θέματα είναι σοβαρά και δεν πρέπει να αναλωνόμε στα τέτοια. Αλλά δες τώρα όμως πώς το γράφουν και πώς το εκλαμβάνουν κάποιοι. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ ναι, εξέφρασες την ευαισθησία και την επιθυμία να έχετε καλύτερη ενημέρωση και είναι προς τιμή σου. Μα λέω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ. Εγώ αυτό είπα στα παιδιά. Δεν μπορώ από ψέματα. Προς τιμή σου η ευαισθησία σου. Αλλά δες τώρα πώς εξελίσσεται το θέμα. Διότι εσύ στην προσπάθειά σου να ενεργοποιήσει περισσότερο κόσμο για να δομήσουμε ένα μέτωπο απέναντι σε αυτό που πάνε εξελιχθεί, κάποιοι το εκλαμβάνουν διαφορετικά και έχουν και δίκιο. Σου λέει ο Δήμαρχος Άργος καλεί τον Αντιπεριφερειάρχη σε σύσκεψη στον Περιφερειάρχη. Σου λέει και δεν μιλάνε αυτοί οι δύο και έβαλε τον Δήμαρχο. Αυτό που θέλουν να παίξουν τα μπλοκ. Και είναι άδικο. Και για σένα είναι άδικο και για τον Σωτήρη είναι άδικο και πιο πολύ για μένα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή χάνουμε πάλι την ουσία. Μια ζωή αυτό συμβαίνει, ρε γάμματο εδώ πέρα. Εγώ τι να πω αν κουράστηκες εσύ ρε Δήμαρχε. Εγώ τι να πω. Τέλος πάντων, δες με έναν τρόπο αν μπορούμε αυτό το πράγμα να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση. Ενημερώνεις ή πρόσκληση. Αυτοί λένε ότι εσύ προσκαλείς.